Μητέρα και κόρη νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου στην Κρήτη από δηλητηρίαση τοξικών μανιταριών. Πατέρας και γιος γλίτωσαν τα χειρότερα με τροφική δηλητηρίαση. Πήγαν σοβαρή πατική νέκρωση και νεφρική ανεπαρκεία. Την περασμένη Κυριακή, ο 32χρονος γιος της οικογένειας μάζεψε τα άγρια μανιτάρια κοντά στη Μεσαρά Ηρακλείου. Τα έδειξε στη μητέρα του που είναι έμπειρη συλλέκτρια, αλλά δεν αναγνώρισε πόσο επικίνδυνα ήταν και τα μαγείρεψε. Την επόμενη μέρα, ολόκληρη οικογένεια μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής. Είναι επικίνδυνη η τροφή. Έχουν πεθάνει κιόλας άνθρωποι. Οι γιατροί στο κέντρο υγείας έκριναν απαραίτητη μεταφορά της 60χρονης και της μητέρας της στο νοσοκομείο, καθώς οι τοξίνες από τα μανιτάρια είχαν επιφέρει νεφρική ανεπάρκεια. Πράγματι, τα μανιτάρια αυτά δεν ήταν άσπρα, δεν θύμιζαν ότι είναι επικίνδυνα, αλλά είναι από αυτές τις περιπτώσεις που μπορεί να την πατήσει κανείς εμπειρός. Μάνα και κόρη εξακολουθούν να νοσηλεύονται για τρίτη μέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου, με την κατάστασή τους να εξακολουθεί να είναι κρίσιμη. Οι δύο γυναίκες θα παραμείνουν στην εντατική μέχρι να ξεπεράσουν το κίνδυνο.